Τι λέει η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό? Ξεκινάμε τώρα τη χρονιά, ένας αγώνας δρόμου, οι γονείς εξασφαλίσουν τα βάουτσερ για τους ιδιωτικούς σταθμούς από τη μία και από την άλλη υπάρχουν 35.000 παιδιά που ενδεχομένως να μείνουν εκτός παιδικών σταθμών. Δεν χρειάζεται να πούμε, κύριε Κοντογιώργη, πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για τους γονείς. Είναι χρόνιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση από την ώρα που εξελέγει συνεχώς υπόσχεται ότι θα λύσει το πρόβλημα αυτό και το πρόβλημα είναι συνεχώς μπροστά μας. Και για άλλη μια φορά έχουμε 35.000 παιδιά που δεν μπορούν να βρουν σταθμό. Άκουγα προηγουμένως την Υπουργό να λέει ότι θα βρεθεί λύση. Mm-hmm. Αυτό μένει να το δούμε και εν πάση περιπτώσει είναι εντελώς ανώμαλο να αρχίζει η χρονιά και να μην ξέρουν οι γονείς που θα αφήσουν τα παιδιά τους. Η Νέα Δημοκρατία έχει δεσμευτεί ότι θα δώσει κουπόνι στους γονείς για να μπορούν οι γονείς να επιλέγουν όποιο σταθμό θέλουν, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό. Δεν υπάρχουν αρκετές υποδομές δημόσιες αυτή την ώρα, άρα χρειάζεται να υπάρχουν και ιδιωτικοί σταθμοί. Έχει δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία για ένα κουπόνι 180 ευρώ τουλάχιστον και αυτό θα το κάνει αμέσως πράξη. Άρα μια οικονομική ενίσχυση προς τους γονείς που το δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα και σε αιτήσια βάση για να μπορούν να επιλέγουν το σταθμό που χρειάζονται τα παιδιά τους. Εκλογικά που δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι ισορροπίες και το τελικό αποτέλεσμα. Η συνεργασία Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ποτέ στην... Κοιτάξτε, στις δημοκρατικές κοινωνίες είναι δύσκολο να συνεργαστούν όλοι στην ίδια κυβέρνηση γιατί διαφορετικά θα φτάσουν εκτός αν υπάρχει κάποια ανάγκη εθνική, εντελώς επιτακτική, η οποία αναγκάζει τα κόμματα να μπουν σε μια κοινή γραμμή για να εκφράσουν εκείνη την ώρα μια θέση που θα σώσει τη χώρα. Εάν ομιγέννητο η χώρα είχε μια τέτοια ανάγκη, όλα τα κόμματα φαντάζομαι ότι θα το κάνανε. Αλλά αυτή την ώρα δεν βρισκόμαστε εκεί. Αυτή την ώρα το κάθε πρόγραμμα έχει τη δική, το κάθε κόμμα έχει το δικό του πρόγραμμα. Υπάρχουν οι δύο βασικοί πυλώνες που είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω πρώτη Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα γιατί αυτή προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι τα δύο αυτά μεγάλα κόμματα θα εκφράσουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις, οι οποίες θα συγκρουστούν με την θετική έννοια του όρου στο πολιτικό στίβο και στη Βουλή και θα δώσουν το αποτέλεσμα το οποίο αναμένω να είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Πάρα πολύ με ανησυχεί το ότι τον τελευταίο καιρό, όλο ένα και περισσότερο, βλέπουμε να εκδηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ μία νοοτροπία εντελώς κομματική. Και θα σας πω δύο παραθύματα τα οποία με εντυπωσιάσανε. Ναι. Το πρώτο είναι ότι ο αριθμός των συμβασιούχων από το 2015 μέχρι σήμερα αυξήθηκε σχεδόν κατά 25%. Περάσαμε από 80.000 στους 103. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό υποκρύπτει μια κομματική προτίμηση και μια κομματική συμπεριφορά. Δεύτερον, άκουσα την κυρία Γεροβασίλη πριν αλλάξει αρμοδιότητα, ναι, η οποία δήλωνε ότι θα προσλάβουμε, δηλαδή το δημόσιο εννοούσε η κυβέρνηση, όσους μπορούμε και όσους αντέχουμε. Αυτή η αντίληψη είναι η καθαρά παλαιακομματική λαϊκιστική αντίληψη, την οποία πρέπει να αποβάλουμε. Διότι τι λέμε? Λέμε, ελάτε να σας βάλουμε κάπου και δεν ενδιαφερόμαστε για την πραγματική οικονομία. Δίνουμε ένα στίγμα δηλαδή ότι δεν παίρνουμε αυτούς που χρειαζόμαστε εκεί που τους χρειαζόμαστε μετά από μια συγκεκριμένη μελέτη, αλλά προσπαθούμε εντός εισαγωγικών να εξυπηρετήσουμε το κομματικό μας κοινό. Αυτό τους επενδυτές τους πείθει για το ακριβώς αντίθετο από ό,τι χρειαζόμαστε. Τους πείθει δηλαδή ότι η χώρα δεν πάει καλά, ότι η νοοτροπία της χώρας είναι τέτοια που θα οδηγήσει ξανά σε πρόβλημα. Γιατί ξέρετε ότι η νοοτροπία στα οικονομικά έχει τεράστια σημασία. Βέβαια. Πρέπει λοιπόν η νοοτροπία να αλλάξει για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει. Και ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο γιατί άκουσα προηγουμένως τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Παπαχριστόπουλο, ο οποίος μιλούσε για τις συντάξεις και έλεγε ότι δεν θα τις περικόψουμε. Και ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς γι' αυτό. Δεν θα τις περικόψουμε. Πρέπει να σας πω καταρχήν ότι έχουμε κουραστεί να ακούμε αντιφατικές δηλώσεις. Μία κόβονται, μία δεν κόβονται, μία τούτο, μία εκείνο. Καλό είναι λοιπόν να περιμένω να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Αν αλλά... στη Βουλή μη περικοπεί το συντάξιο, η Νέα Δημοκρατία θα το ψηφίσει, κύριε Φορτσάκη. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία έχει επανειλημμένα ψηφίσει. Ψήφισε τη μη περικοπή και κατά δεύτερο λόγο ψήφισε και την... ζήτησε μάλλον να ψηφιστεί νόμος ο οποίος να επαναφέρει τη συντάξη στο προηγούμενο στάδιο της. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία είναι τοποθετημένη. Θα ήθελα όμως να σας πω το εξής, κύριε Κοντογιώργη. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης που να μην θέλει να κρατηθούν οι συντάξεις, που να μην επιθυμεί να βοηθούν, να... περιλαμβανομένων και αυτών που προτιμούν το ΣΥΡΙΖΑ. Να μην θέλει να μειωθούν οι φόροι, τα βάρη, να μην θέλει να στηριχθούν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη στήριξη. Εκεί λοιπόν συμφωνούμε όλοι. Το ζήτημα όμως το οποίο μας χωρίζει είναι πώς θα το επιτύχουμε. Διότι αν πρόκειται αυτό να το επιτύχουμε με το να στίβουμε την πραγματική οικονομία και να τη διαλύουμε και να παίρνουμε από αυτούς που βγάζουν ακόμα κάτι ό,τι βγάζουν, αυτό δεν είναι λύση, διότι πολύ σύντομα θα οδηγήσει σε καινούργια αδιέξοδο. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι να συνοδεύσουμε την πρόταση για να κρατηθούν οι συντάξεις και σταδιακά να αυξηθούν κιόλας και στο μέλλον
να τη συνοδεύσουμε αυτή την πρόταση από μια δεύτερη πρόταση η οποία θα κατατείνει στην αύξηση του εθνικού πλούτου, δηλαδή πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν όταν λέει ότι δεν θα κόψει τις συντάξεις, το λέει διότι συγχρόνως έχει και ένα πρόγραμμα το οποίο την οικονομία θα τη βάλει μπρος. Άκουσα επίσης προηγουμένως να μιλάει ο κ. Παπαχριστόπουλος για τον κατώτατο μισθό. Ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κατώτατος μισθός αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτα χαμηλός και ότι δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς με ένα τέτοιο μισθό, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί. Η αύξηση όμως του μισθού δεν είναι θέμα κυβερνητικής απόφασης, με την έννοια ότι δυστυχώς η οικονομία δεν υπακούει σε έντολες. Δεν αρκεί δηλαδή ένας υπουργός να πει θα κάνω τον κατώτατο μισθό 500, 600, 800 ή 1000 ευρώ, αλλιώς θα τον είχαμε αυξήσει προπολού. Πρέπει η πραγματική οικονομία να μπορεί να το θέλει, να μπορεί να το αντέχει και να μπορεί να το συζητήσει η ίδια. Η Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως υπέρ της λογικής αύξησης των μισθών, ιδίως μάλιστα του υπερκατωτάτου, ο οποίος είναι εξευτελιστικός. Θα τη στηρίξει. Αυτό πρέπει να προκύψει από συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων και θα πρέπει να συνοδεύεται από μια αύξηση του εθνικού εισοδήματος.